Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε στο δελτίο σας. Κινδυνεύουν έτσι να γίνουν μονότονες οι συζητήσεις με καλεσμένους εδώ φέτος στην εκπομπή, αλλά καταγράφουμε καθημερινά ότι αυτά είναι τα ζητήματα που καίνε και απασχολούν όλους. Επομένως, τη δική σας άποψη για όσα συμβαίνουν και για όσα φοβάστε ότι θα έρθουν για τους επαγγελματοβιοτέχνες. Θα σας πω. Είναι αναμενόμενο, αλίμονο αν δεν συζητήσουμε την καθημερινότητα έτσι που απασχολεί τον καθέναν μας. Η καθημερινότητα για τον επαγγελματία είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα σας πω γιατί. Γιατί συμπιέζεται από δύο πλευρές. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Παρόλο τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης, βρίσκεται πάλι σε υψηλά επίπεδα όλο το κομμάτι της ενέργειας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τη μείωση της κατανάλωσης του κόσμου με το γεγονός του πληθωρισμού που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβρη περίπου στο 12%. Πρακτικά σημαίνει λοιπόν ότι ροκανίζει τα εισοδήματα. Έχει μειωθεί η αγοραστική κίνηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει ο ελεύθερος επαγγελματίας μέσα σε αυτόν τον τρόπο να βρει τον τρόπο να επιβιώσει με μειωμένη κατανάλωση και με πολύ αυξημένα λειτουργικά κόστη. Ούτε ακροβατικά, έτσι. Σε ισορροπία, σε σκηνή, σαν να βαδίζετε. Ούτε ακροβατικά να καλείστε να κάνετε ανάμεσα σε αυτά τα δύο εντελώς αντιφατικά που μας περιγράφετε. Και όμως αν συνδυαστούν, δείχνουν μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα για μια επιχείρηση. Αυξήσεις από τη μία στα έξοδα, μεγάλη μείωση από την άλλη στα έσοδα. Αυτό πώς μπορεί να έρθει στα ίσια του αυτό? Θα σας πω και να τα πάρουμε από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, ας πιάσουμε την πλευρά του καταναλωτή που τυχαίνει και εμείς να είμαστε καταναλωτές. Φυσικά όλοι. Ξεκινήσαμε και είπαμε για τον πληθωρισμό. Βέβαια, έχουμε μπει έτσι βαθιά στο φθινόπωρο και η γνώμη μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα κινείται σε πολύ αργούς ρυθμούς ή δεν έχει αντιληφθεί το πρόβλημα για να δώσει τις κατάλληλες λύσεις που θα έπρεπε μέχρι τώρα. Ο πληθωρισμός λοιπόν ανακοινώθηκε το Σεπτέμβρη, η Ελστάτ, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 12%. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πάρα πολύ υψηλός. Συμπιέζει πάρα πολύ τα νοικοκυριά. Έχει μειωθεί η αγοραστική τους δύναμη. Mm-hmm. Και οι εξαγγελίες που έκανε η κυβέρνηση όσον αφορά για τα 50 προϊόντα, το καλάθι της νοικοκυράς, ναι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την οικογένεια, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μια λύση. Νομίζω ότι θα έπρεπε, όπως είχαμε τονίσει και εμείς οι επαγγελματίες από την αρχή, να έχει ξεκινήσει ήδη η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Θα ήταν ένας πολύ καλός τονωτικός τρόπος για να αυξηθεί η αγορά, να αυξηθεί η κατανάλωση. Να έχουμε περάσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στα επιτρεπτά επίπεδα. Αυτές θα ήταν λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να τονώσουν την αγορά, ώστε τουλάχιστον να μπορούμε να λύσουμε το ένα από τα δύο προβλήματα, δηλαδή να αυξηθεί η αγοραστική κίνηση του κόσμου. Οπότε έτσι φτάνουμε και το τζίρο στις επιχειρήσεις μας και να μπορούμε να προχωρήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα υπόλοιπα προβλήματα. Δηλαδή μονόδρομο βλέπετε και εσείς στην ΟΕΒΕΜ τη μείωση των φόρων. Εκεί θεωρείτε ότι είναι το κλειδί? Όχι την μείωση των φόρων. Τι? Μόνο έχουμε πει ότι θέλουμε να παραμείνει οι εργοδοτικές εισφορές, μάλιστα πρόσφατα σε συνεργασία με την ΕΓΕΣΕΒΕ, γιατί ακούστηκε ότι με ένα νόμο που υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ ότι θα αυξηθεί οι εργοδοτικές εισφορές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που δεν μπορεί να αντέξει ο επαγγελματίας είναι και μία αύξηση στις εργοδοτικές εισφορές. Θέλουμε να παραμείνει ως έχει αυτή τη στιγμή. Πάγια απέτηση είναι, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να επανέλθουν οι 120 δόσεις με όλες αυτά τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί στις επιχειρήσεις και δεν πρέπει να ξεχνάμε τα 13 συνολικά χρόνια που είχαμε την κρίση, την οικονομική και την υγειονομική κρίση, δημιουργήθηκαν υποχρεώσεις επιχειρήσεις και πρέπει με αυτό το μειωμένο τζίρο που έχουμε τώρα να κλείσουν και τις παλιές υποχρεώσεις. Είναι δύσκολη η συγκυρία και μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσει μια επιχείρηση. Τώρα, οι ομοσπονδίες πανελλαδικά συντονίζεστε, γιατί και οι μικρομεσαίοι είναι ραχοκοκαλιά της οικονομίας για τη χώρα μας. Συντονίζεστε όμως ή κατά τόπους έτσι προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα?
Υπάρχει φυσικά ένας συντονισμός. Άλλωστε υπάρχει το τρωτοβάθμιο σωματείο μας, το οποίο είναι η ΓΕΣΕΒΕ. Όλες οι πληροφορίες που αντλούμε εμείς από την καθημερινότητα των επαγγελματοβιοτεχνών γίνονται προτάσεις που κατατίθονται από την ΓΕΣΕΒΕ τεκμηριωμένα για κάθε τι που απασχολεί την καθημερινότητά μας. Ο συντονισμός βεβαίως υπάρχει και φαίνεται στις προτάσεις που καταθέτουμε. Δυστυχώς, όπως έχουμε πει και προηγούμενες φορές, εμείς δεν νομοθετούμε. Ναι. Δίνουμε ιδέες και προτάσεις. Δυστυχώς, καλό θα ήταν η πολιτεία να εισακούσει τις προτάσεις, οι οποίες είναι τεκμηριωμένες και απευθύνονται από ανθρώπους που ζουν την καθημερινότητα. Γιατί καμιά φορά βγαίνουν κάποια πράγματα, ξέρετε, και νομίζουμε ότι αυτός που τα αποφάσισε δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ενώ μπορεί να έχει σπουδάσει πολύ, πάρα πολύ. Έχει κάνει πολλά, αλλά είναι πάρα πολύ από την καθημερινότητα. Να μην συμβαδίζουμε την πραγματικότητα όσο ανακοινώνονται. Υπάρχει όμως ένα χρονικό περιθώριο, ένας ορίζοντας, βλέπετε μπροστά. Δηλαδή, αν καταφέρουν οι επιχειρήσεις και περάσουν αυτόν τον δύσκολο χειμώνα, μετά θα είναι καλύτερα τα πράγματα? Αυτό είναι ο χρόνος που θέτετε εσείς μπροστά, το τέλος, ας πούμε, του χειμώνα? Κοιτάξτε, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μια πρόβλεψη, ακόμη και να κάνεις και έναν οικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, βλέπετε ότι προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να προχωρήσουμε μήνα με το μήνα. Και πάρα πολύ δύσκολα κάνει ένας ένα πρόγραμμα εξαμηνιαίο ή να δει πώς θα κινηθεί σαν επιχείρηση. Ίσως δεν μπορεί να κάνει και είναι δύσκολο να κάνει ακόμη και προγραμματισμό για εβδομάδα ή για μήνα. Έτσι πώς μεταβάλλονται. Είναι πραγματικότητα αυτή. Πόσο μάλλον να μιλήσουμε μετά. Ας βάλουμε ένα στόχο να μπορέσουμε να βιοπορήσουν, να μην είναι επιχειρήσεις ανοιχτές. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, πίσω από κάθε επιχείρηση βρίσκεται οικογένειες. Υπάρχουν όνειρα και στόχοι. Ας στηριχτεί αυτή η επιχείρηση που βάλετε όλα αυτά τα χρόνια να ξεπεράσουμε το χειμώνα. Και πεδίο δόξης λαμπρό, ανοίγοντας το καλοκαίρι, να δούμε πώς θα πορευτούμε και τι θα μπορούμε να κάνουμε. Αισθάνεστε όμως ότι γι' αυτό, για να τα καταφέρουν οι επιχειρήσεις να μείνουν όρθιες και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, έχετε στο πλευρό σας την πολιτεία? Έχετε βοήθεια? Ή θα είστε μόνοι? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μηδενίσω τις προσπάθειες. Ό,τι γίνεται μπορεί να θεωρείται θετικό, προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά είναι βέβαιο, για να έχουμε φτάσει σε αυτή τη δυσκολία σαν επιχειρήσεις και να κρούμε τον κούδωνα του κινδύνου και να λέμε ότι απειλούνται με λουκέτα το χειμώνα, προφανώς δεν φτάνει. Καταλαβαίνω τη δυσκολία, ότι είναι ένα πολύ σύνθετο puzzle όλη αυτή η διαδικασία που έχει δημιουργηθεί, αλλά θα πρέπει να τα βάλουμε με σειρά προτεραιότητας. Και ξέρετε, και εσείς αναφέρατε πριν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολύ μικρές είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Και έτσι είναι, είναι η πραγματικότητα. Αν λοιπόν δεν στηρίξεις με τρόπους μακροπρόθεσμους την ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αλίμονο τότε. Έχουμε βρει βέβαια οι επαγγελματίες τον τρόπο να προσαρμοζόμαστε, αλλά νομίζω ότι γενικά εκάστοτε διαχρονικά οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι πιο γενναιόδορες, αλλά στο σωστό δρόμο και στον τίμιο. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Καλό απόγευμα σας εύχομαι. Καλή δύναμη, κύριε Πλουμιστέ.